Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλή χρονιά. Υποδεχόμαστε με αισιοδοξία το 2020. Όσο δεσίωνες και αν φαίνονται να είναι οι προβλέψεις, όσο ζωφερό και αν φαίνεται να είναι. Εκπροσωπώντας την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λέρου Πάθμου Λειψώων Αγαθονησίου, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω εν συντομία για τα προβλήματα λειτουργίας που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λέρου, που βέβαια εντοπίζονται και στα διπλανά νησιά και χειρότερα ίσως. Εκεί όμως, λόγω του κέντρου υποδοχής ταυτοποίησης, διωγγώνεται καθημερινά το πρόβλημα. Το νησί της Λέρου έχει 9.000 κατοίκους με 3.500 περίπου πρόσφυγες μετανάστες και μάλιστα η τοπική δομή χωράει 860 μόνο, οπότε οι άλλοι είναι γύρω. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται κατά πολύ, όπως συμβαίνει σε όλα τα νησιά της χώρας μας. Πληρότητα των δημόσιων μονάδων υγείας σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό φτάνει μόλις το 46% των προβλεπόμενων θέσεων, ακόμη και το ανεπαρκές προηγούμενου αιώνα οργανόγραμμα, 26 ειδικευμένοι γιατροί, εκ των οποίων 3 επικουρικοί, σε σύνολο 59 θέσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκπαιδεύονται μόλις 2 ειδικευόμενοι σε σύνολο 14 θέσεων. Ειδικότητες οριλάου, ουρολόγου, οφθαλμίατρου, δερματολόγου, ενώ προβλέπονται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, δεν υπάρχουν. Οι περισσότερες κλινικές υπολειτουργούν εξαιτίας έλλειψης γιατρών. Πρέπει να τονιστεί η υπολειτουργία της παθολογικής κλινικής. Υπηρετεί μία παθολόγος, της γυναικολογικής, ένας γυναικολόγος, της χειρουργικής με 2 χειρουργούς, ο ένας από αυτούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Το νοσοκομείο δέχεται πλήθος περιστατικών καθημερινά από το κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπολειτουργεί το ιατρείο του κέντρου υποδοχής ταυτοποίησης και βέβαια των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των εξεριζωμένων. Η κατάσταση στο κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης είναι τραγική. Ο πληθυσμός έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τα προβλεπόμενα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής. Το νοσοκομείο, που εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των αναγκών. Η ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, κατοίκων και προσφύγων μεταναστών δοκιμάζεται. Παρότι τα προβλήματα είναι γνωστά από καιρό, δεν έγινε καμιά ενέργεια από τους ηθήνοντες και μάλιστα η κατάσταση επιδεινώνεται με την περαιτέρω υποστελέχωση του νοσοκομείου. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο την έλλειψη πιστοποιημένων μεταφραστών που δυσχεραίνει το έργο των γιατρών και εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια τη ζωή των ασθενών. Επίσης, την κατάργηση του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με αποτέλεσμα εκτός των άλλων πολλά βρέφη και νήπια να μην μπορούν να εμβολιαστούν. Άνθρωποι με ποντίκια. Η υπερπληρότητα του hot spot έχει οδηγήσει στην τοποθέτηση σκηνών παραθαλάσσια, κατάληψη κτηρίων εγκαταλειμμένων από χρόνια που ανήκουν στη ψυχιατρική κλινική με σπασμένα τζάμια, με ηλεκτροφόρα καλώδια που κρέμονται στους τοίχους, ενώ αρκετοί άλλοι κοιμούνται κάτω από τα δέντρα σε πρόχειρα παραπήγματα. Προφανώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό, τουαλέτες, κάλους απορριμμάτων και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά εκτυλίσσονται λίγα μέτρα από το τμήμα των οξέων περιστατικών της ψυχιατρικής κλινικής. Όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν λοιμώδη νοσήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτό το θέμα, το πώς δηλαδή η πολιτισμένη Ευρώπη υποδέχεται τους ξεριζωμένους των πολέμων και της φτώχειας, όσους δεν πνιγούν στα νερά της Μεσογείου, που και οι δικές της υπεριαλιστικές επεμβάσεις δημιουργούν στο όνομα του κέρδους των μονοπωλίων τους. Στις δομές τώρα ψυχικής υγείας, και το λέω αυτό γιατί συνορεύει με το ΚΙΤ, ένα σημαντικότατο, γιατί συνορεύει τώρα σχεδόν έχουν ενωθεί, κομμάτι της λειτουργίας του κρατικού θεραπευτηρίου, νοσηλεύονται περίπου 230 ασθενείς, αριθμός μεταβαλλόμενος, με 53 ασθενείς στο τμήμα ΑΜΕΑ, ασθενών με ειδικές ανάγκες, ενώ δέχονται περιστατικά από όλα τα δωδεκάνησα στις πολλαπλές δομές, 11 διαμερίσματα διάσπαστα σε όλη την πόλη, μικρές μονάδες 12 ατόμων, μονάδα οξέων περιστατικών, εργαστήρια κοινωνικού συνεταιρισμού, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας με επισκέψεις στα γύρω νησιά, που δεν λειτουργεί όμως λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι γιατροί που υπηρετούν είναι 2 μόνιμοι ειδικευμένοι ψυχίατροι αντί 11 και 2 ειδικευόμενοι αντί 10. Ενώ υπάρχει σημαντική έλλειψη νοσηλευτικού και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, κοινωνιολόγων, φυσιοθεραπευτών κτλ. Στο κέντρο υγείας Λέρου προβλέπονται 5 θέσεις γενικής ιατρικής, δεν υπηρετεί κανένας γενικός γιατρός.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης απαξίωσης από το αστικό κράτος του δημόσιου τομέα υγείας. Αποτυπώνουν βέβαια τη στρατηγική του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την οποία τα μονοπόλια και το κράτος τους επιχειρούν να απαλλαγούν όσο γίνεται περισσότερο από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης του λαού, ανοίγοντας νέα χρυσοφόρα πεδία για τα κέρδη τους. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουν τους εξής άξονες: ραγδαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας και ενίσχυση της λειτουργίας τους με όρους επιχειρήσεων, ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο, περιορισμός των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου, μέτρα διαχείρισης ακραίας φτώχειας με το ελάχιστο δυνατό κρατικό κόστος. Αυτό που περιγράψαμε για το νησί της Λέρου φανερώνει την πολιτική που ασκεί και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως άξιος συνεχιστής της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της υγείας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης Λέρου, όπως και στα άλλα νησιά, στις δομές φιλοξενίας και στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που βρίσκονται κοντά στους προσφυγικούς καταβλισμούς, χαρακτηρίζει τραγική, με τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, έλλειψη φαρμάκων και υλικών, προσωπικό εξαντλημένο που επιπλέον είναι συμβασιούχοι και συχνά και αυτοί μένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, τα προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης των ξεριζωμένων δεν λύνονται με το αν έχουν άμκα ή την κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ που επαναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο, με νέο νομοσχέδιο. Η λύση είναι να στελεχωθούν, να εξοπλιστούν οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα ιατρεία των δομών, να παρέχονται όλα όσα απαιτούνται για την πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση για το χρονικό διάστημα της παραμονής τους, ανεξάρτητα από το αν θα έχουν ή δεν θα έχουν δελτίο ετούντος διεθνής προστασίας. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για να εξασφαλίσει πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εμβολιασμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αφορά βέβαια τη ζωή όλων και όχι μόνο των προσφύγων, αλλά και τη δημόσια υγεία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί στον 21ο αιώνα, με τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, τον αμύθιτο πλούτο που παράγεται από το λαό μας και τους άλλους λαούς, είναι τόσο δύσκολο να καλυφθούν ακόμη και οι στοιχειώδεις ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του οργανωμένου ταξικού εργατικού κινήματος, αρκεί αυτό να γίνει συνείδηση. Αρκεί να διατρανώσουμε μέσα από την πράξη ότι χρειάζεται σύγκρουση με την μυρολατρεία, την ηθοπάθεια, να δουλέψουμε κόντρα στη λογική που θα υπαγόρευε ότι τίποτα δεν γίνεται, τη λογική του εγωκεντρισμού, ο καθένας για την βάρτη του, που καλλιεργείται στα πλαίσια αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος για ευνόητους λόγους. Να παλέψουμε για σύγχρονες δημόσιες δωρεάν για όλους τους παροχές υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες μας και με μοναδικό όριο την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η επίμονη και προσιλωμένη δράση μας δίνει απάντηση σε όσους πέφτουν να σβήσουν τα ίχνη που οδηγούν στη ρίζα του κακού. Το κακό είναι η άθλια κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ρίζα είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων, το πετσόκομα των κοινωνικών κρατικών παροχών για την εξοικονόμηση ζεστού κρατικού χρήματος που παραδίδεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τέλος, συντρόφισσες και σύντροφοι, ναι, είμαστε αισιόδοξοι για την νέα δεκαετία που ανατέλει, γιατί είμαστε σίγουροι ότι ο λαός μας, όπως και οι άλλοι λαοί, ακολουθώντας τον δρόμο που χαράχτηκε με το σπάσιμο του πάγου, θα ξεμπερδέψουν μια για πάντα με την εξουσία των μονοπωλίων και το σάπιο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, φέρνοντας τα πάνω κάτω, γυρίζοντας την τροχιά του ήλιου και δίνοντας οριστική λύση με την εξουσία της εργατικής τάξης και του σοσιαλισμού. Ευχαριστώ.